και πάλι και να βλέπετε. Καλή σας μέρα. Έχουμε στείλει, να ξέρετε, τον Ρογκάκο σε μια παραλία στο Γήθιο. Υπάρχει μια ξαπλώστρα, επειδή έκανα αυτοψία, που λέει μόνο Ρογκάκος. Ρογκάκος, εκεί. Μια αυτοψία πήγα και έκανα, πρέπει να σας πω. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γι' αυτό ετοιμάτιασε τη συνεργάτη σας εχθές. Είναι καλά, ευτυχώς, η Κωνσταντίνα, και θα είναι αύριο το πρωί μαζί μας. Να ξεκινήσουμε, επειδή μιλάγαμε με τους εστιατόρους και τους ανθρώπους εστίασης γενικά και τους επαγγελματίες, οι οποίοι. Είδαμε και τον Δήμαρχο της Πάρου τι είπε. Βλέπουμε και διάφορους εστιατόρους που σου λένε ότι καταλαβαίνουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Μας προβληματίζει οικονομικά το κλείσιμο των καταστημάτων στις 12. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής που θα υποστούν αυτοί οι άνθρωποι, της ζημίας να πω, ή της καταστροφής που θα υποστούν, αν θεωρείτε ότι θα έχει αντίκρισμα στην υγειονομική κατάσταση της χώρας. Καταρχάς, η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Επομένως, όταν παίρνουμε μέτρα για να την προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν συνέπειες στην οικονομία. Και πράγματι, πολλοί συνάνθρωποι μας που πόνταραν στο καλοκαίρι θα υποστούν μια οικονομική καταστροφή. Αυτούς είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε. Και επεξεργαζόμαστε ήδη ένα πλαίσιο, είτε επέκταση υφιστάμενων μέτρων, είτε θέσπιση νέων, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα, όπως τα λέγαμε λαϊκά. Να μας το κάνετε πιο ειδικό λίγο, κύριε Υπουργέ, αυτό. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος που πόνταρε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δύο μήνες που είχαν ισχυρές κρατήσεις και ισχυρές αφήξεις, όχι μόνο από το εξωτερικό αλλά και από τον εσωτερικό τουρισμό, αυτή τη στιγμή να μπορεί να δει τον τζίρο του να κατακριμνίζεται και να προσδοκά ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα του για να τον στηρίξει. Και θα είμαστε δίπλα να τον στηρίξουμε. Μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο ειδικό αυτό για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα, οι οποίοι υπόκεινται αυτή τη στιγμή τη ζημία, ποια μπορεί να είναι τα μέτρα αυτά τα καινούργια? Κοίταξε, άκουσα και πριν για παράδειγμα το θέμα των αναστολών εργασίας. Όσο χρειαστεί να επεκταθούν, θα επεκταθούν. Για όποιο χρονικό διάστημα είναι αυτό απαραίτητο. Για 10 κάποιες καθυστερήσεις καταβολών που άκουσα και του σχολιάζατε πριν για τον Ιούλιο, για παράδειγμα, ξέρετε ότι έχουν ανοίξει πλατφόρμες για τους εργοδότες για να δηλώσουν τους εργαζόμενους τους για τον μήνα Ιούλιο μέχρι 24 Αυγούστου και η καταβολή θα γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε αυτή την ημερομηνία μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας. Είχαμε πει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει πιο γρήγορα αυτή η καταβολή. Ήδη το πρωί σήμερα έχει συνάντηση ο κ. Σταϊκούρας με τον κ. Βρούτση για να μπορέσουν να επισπεύσουν τις όποιες διαδικασίες. Θα είστε σύντομα σε θέση να δώσετε ημερομηνίες και να κλειδώσουν οι ημερομηνίες αυτές, να αισθάνονται οι άνθρωποι μια ασφάλεια? Συγγνώμη που επιμένω και ακούγεται σαν λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι λεπτομέρεια, γιατί όταν κάποιος πρέπει να τα βγάλει πέρα με 534 ευρώ, για παράδειγμα, έχει σημασία να ξέρει ποια ημερομηνία θα τα πάει στα χέρια του, γιατί είναι μετρημένα κουκιά μετά. Άνθρωποι είμαστε, καταλαβαίνόμαστε, σπίτια έχουμε όλοι. Καταρχάς να πούμε ότι με 534 ευρώ κάποιος μπορείς να ήταν ικανοποιημένος το Μάιο. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με 534 ευρώ τον Αύγουστο. Ξέρουμε την κοινωνία, ξέρουμε πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν μπορεί κάποιος που έπαιρνε ένα μεροκάματο πολύ υψηλό για τον Αύγουστο, σύν τα όποια φιλοδορήματα έπαιρνε, για παράδειγμα, στον χώρο της εστίασης, να προσδοκούμε ότι θα είναι ευχαριστημένος με 534 ευρώ. Τι ευχαριστώ. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα στήριξης και έχουμε και ένα πλέγμα άλλων παρεμβάσεων, οι οποίες θα εξαντληθούν το επόμενο διάστημα για να στηριχθεί ο κόσμος της εργασίας. Έχω μία ερώτηση, γιατί πάμε στο οικονομικό, δεν πειράζει, και θα γυρίσουμε στα άλλα στη συνέχεια. Ακούγεται ότι ενδεχομένως θα υπάρξει στοχευμένη επέκταση του προγράμματος Γέφυρα για τους εποχικούς υπαλλήλους. Είναι όλα αυτά μέσα στο πλέγμα των παρεμβάσεων που σχεδιάζουμε, αλλά δεν θα ήθελα να πω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Είναι δουλειά του οικονομικού επιτελείου να το εξειδικεύσει, να το προτείνει στον Πρωθυπουργό και εκείνος να αποφασίσει. Πότε όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί θέλω να πω, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Εκπρόσωπε. Πότε περίπου να περιμένουμε? Είναι μέσα στις επόμενες ημέρες. Ήδη σας είπα, σήμερα υπάρχει ήδη σχετική σύσκεψη με τον κύριο Σταϊκούρα. Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή η κατάσταση αυτή, ενώ το κυβέρνηση να στηρίζει με επιδόματα τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν το εισόδημά τους κλπ, προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Ούτε τα εισοδήματα αναπληρώνονται, ούτε το κράτος θα έχει έσοδα από την κατάρρευση του τζίρου. Υπάρχει σκέψη ή σχεδιασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για επίσπευση απορρόφησης κονδυλίων έξτρα έκτακτων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση? Διότι για πόσο καιρό θα δίνει επιδόματα η κυβέρνηση, για πόσο καιρό δεν θα εισπράττει από τζίρους που δεν γίνονται? Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Το θετικό όμως είναι ότι μπορούν να εκταμιευτούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για δράσεις και για παρεμβάσεις που έχουν γίνει από το Φεβρουάριο του 2020. Δηλαδή με αναδρομικότητα αρκετών μηνών, προκειμένου όταν θα βρουν τα χρήματα
από το κοινοτικό, ας το πούμε έτσι, προϋπολογισμό, να αναπληρώσουν χρήματα που έχουν μπει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κοινοτικά κονδύλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επομένως, ευτυχώς η Ελλάδα με τις τάσεις όλο αυτό το διάστημα έχει κερδίσει αξιοπιστία, έχει καταφέρει να βγει στις αγορές δύο φορές, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η πανδημία. Έχουμε κάνει μια συνετή χρήση των χρημάτων που βρίσκονται στο Δημόσιο Ταμείο, με αποτέλεσμα να μπορούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τώρα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και μετά. Κύριε εκπρόσωπε, μιλάμε για τους εργαζόμενους που έχουν μια σχέση εργασίας. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τον τουρισμό που έχουν πληγεί, θα υπάρξει μέρημνα? Και να σας βάλω και το άλλο ερώτημα για να μην σας διακόψω. Είσαστε σε θέση να δεσμευτείτε ότι οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον τουρισμό, που συνήθιζαν να δουλεύουν 5-6 μήνες, να μπαίνουν μετά στο Ταμείο Ενεργείας, ότι αυτή η αλυσίδα δεν θα σπάσει? Δηλαδή, όσοι δεν δούλεψαν, όχι δική τους παιδιότητα, αλλά λόγω της κατάστασης, θα μπουν κανονικά στο Ταμείο Ανεργείας για το υπόλοιπο διάστημα? Και βεβαίως, η παρατήρηση που έχω να κάνω, και επιτρέψτε μου να την κάνω, είναι ότι εδώ μιλάμε για εργαζόμενους. Του Ιουλίου τα λεφτά, τα 534, δεν έχουν δοθεί ακόμα. Και δεν είναι πολύ εύκολο να μου πείτε ότι τις επόμενες μέρες κτλ. Μιλάμε για ανθρώπους εργαζόμενους που δεν έχουν να πάνε στον μπακάλι να ψωνίσουν αύριο το πρωί. Ελάτε, δεν μπορούμε να έχουμε μια πιο ευέλικτη διαδικασία? Ναι, για αυτό που είπατε για τον Ιούλιο, απάντησα και πριν, ότι ο εργοδότης πρέπει να δηλώσει τον εργαζόμενο που έβαλε σε αναστολή και η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι 24 Αυγούστου. Μόλις ολοκληρωθεί, σκοπός μας είναι να επιταχύνουμε τη διαδικασία, προκειμένου να μην γίνει καταβολή μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά γίνει όσο να το πιο γρήγορα ή δυνατόν και μέσα τον Αύγουστο. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα δύο ερωτήματα, φυσικά θα υπάρχει στήριξη και των ελευθέρων επαγγελματιών για το δε άνεργο, ο οποίος δεν έμεινε άνεργος, ο εποχικά εργαζόμενος εξαιτίας δικής του ευθύνης, αλλά επειδή δεν άνοιξε, για παράδειγμα, το ξενοδοχείο ή το καφέ στο οποίο δούλευε, θα ληφθεί μέρημνα ώστε να γεφυρωθεί η απόσταση. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να δεσμευθώ ακριβώς για τον τρόπο, αλλά θα ληφθεί μέρημνα για να γεφυρωθεί το χάσμα που υπονοήσατε, κύριε Στρατακή. Για να πάρει επίδομα ανεργίας για το χειμώνα. Βέβαια. Αυτό λέτε. Θα δούμε πώς θα καταβληθεί, με τι μορφή θα καταβληθεί, με ποιον τρόπο θα στηριχθεί, θα το δούμε. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς αυτή τη στιγμή τον τρόπο, αλλά θα ληφθεί μερίμνα για να καλυφθεί αυτός ο άνθρωπος και να μην είναι στο έλεος του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αίτημα των ανθρώπων, κυρίως του επιστημισμού. Μας το λέει ο κ. Χότζογλου χθες. Πολύ σημαντικό ότι θα καταβληθεί βοήθημα και για τη συνέχεια. Πάμε λίγο να δούμε και τα άλλα θέματα του κορονοϊού. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και άλλα, γιατί είδαμε χθες στην ενημέρωση, στην τηλεδιάσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν τοπικά lockdown, τύπου lockdown σε εισαγωγικά, τύπου πόρου παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που έχουμε αύξηση των επιδημιολογικών δεδομένων σε αναπεριοχές. Είναι κάτι που ήταν από τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας από την αρχή που ανοίξαμε την οικονομία μας. Δηλαδή, όταν θα είχαμε κάποια επιδημιολογικά δεδομένα που θα χτυπούσαν καμπανάκια κινδύνου, να παίρναμε μέτρα σε τοπικό επίπεδο, όπως κάναμε στη Ξάνθη και όπως κάναμε με παραλλαγές διάφορες σε άλλες περιοχές της χώρας. Όπως αναφερθήκατε στον πόρο, δεν είναι lockdown, είναι περιοριστικά μέτρα που έχουν να κάνουν με το ωράριο ή με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε και να περιχαρακώσουμε τις εστίες. Είδαμε τα κρούσματα να ανεβαίνουν σημαντικά στις αρχές Αυγούστου, εξαιτίας κυρίως της εσωτερικής χαλάρωσης. Δεν είναι εισαγόμενα τα κρούσματα ή τέλος πάντων τα εισαγόμενα κρούσματα είναι πολύ περιορισμένα. Ποτέ δεν αυξήθηκαν πάνω από 0,3% τα θετικά τεστ σε σχέση με αυτά που κάναμε σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας από αρχές Ιουλίου μέχρι και τώρα, άρα παραμένουν σταθερά. Και αυτό που είδαμε είναι ότι υπήρξε χαλάρωση, ιδίως στις νεαρότερες ηλικίες, στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, και τα νούμερα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι αποτέλεσμα αυτής της χαλάρωσης. Τα νούμερα που θα δούμε σε αριθμό κρουσμάτων τις επόμενες 10 μέρες θα είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς μας γύρω στο 15 Αύγουστο. Μήπως το success, μήπως το η ιστορία επιτυχίας, γιατί ήταν επιτυχημένη η διαχείριση της κρίσης, στην πρώτη φάση τουλάχιστον. Μήπως αυτό όμως τελικά οδήγησε και στην τελική χαλάρωση των νέων? Δηλαδή, μήπως δεν καταφέρατε να πείσετε, δεν καταφέραμε όλοι να πείσουμε τους νεαρότερους ότι υπάρχει, ο κίνδυνος είναι εδώ, παραμένει, ότι το άνοιγμα ενδεχομένως του τουρισμού και γενικότερα αυτό το κλίμα εφορίας σε εισαγωγικά λειτουργήσε, οδήγησε σε αυτή τη χαλάρωση, κύριε εκπρόσωπε? Κοιτάξτε, εγώ πήγα στο χωριό μου το προηγούμενο διάστημα τον Ιούλιο δύο φορές. Πήγα σε εκκλησίες, πήγα σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Η χαλάρωση ήταν παντού.
σε όποιον έλεγε να κρατήσει την απόσταση, είτε ήταν νέος είτε μεγαλύτερος, σε κοιτούσε κάπως παράξενα. Σε όποιον έλεγε φόρεσε τη μάσκα σου, επίσης. Θεωρίες συνωμοσίες δίνουν και παίρνουν. Επομένως, όταν έχει να κυβερνήσει κανείς μια ανθρώπινη κοινωνία, καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο να αντιλαμβάνονται όλοι το ίδιο και ιδίως για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως χρειάζεται να επιδείξουμε αυτή την υπεύθυνη συμπεριφορά για τόσους μήνες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Μήπως όμως επομένως, η χαλάρωση που επήλθε για πολλούς λόγους. Η κόπωση από τον χρόνο, η μεγάλη κινητικότητα στο εσωτερικό, είτε για εσωτερικό τουρισμό, είτε για άλλο λόγο, όπως το κλείσιμο των σχολείων και μεγαλύτερη χαλάρωση στα νέα παιδιά. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να αυξηθούν τα κρούσματα. Το θέμα μήπως είναι, συνέβαλε όμως τώρα... η πολιτική σας, κύριε Υπουργέ, δηλαδή για να γίνουμε σαφείς. Δεν μπορεί την Παρασκευή να λέει ο Υπουργός Τουρισμού ότι η πληρότητα των πλοίων είναι στο ανώτατο όριο 65 και 24 ώρες μετά ο Υπουργός Ναυτιλίας να αποφασίζει να την αυξάνει στο 85%. Δεν μπορούμε αυτό το μέτρο, το οποίο εγώ και παίρνω το ρίσκο της προσωπικού χαρακτηρισμού, το ανόητο μέτρο να κλείνουν 12 το βράδυ όλα τα μαγαζιά, ή να βλέπουμε να εξαιρείται με διάφορους τρόπους η Εκκλησία ως ένα βαθμό. Δηλαδή, μήπως αυτοϋπονομεύσατε τα μέτρα οι ίδιοι. Δηλαδή, όταν βλέπω κυβερνητικό αξιωματούχο να πηγαίνει στην Εκκλησία, να βγάζει τη μάσκα, να προσκυνά, να κάνει. Να... αυτά. Εσείς δίνετε το παράδειγμα. Το πρόβλημά σου διαχρονικά. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω το εξής για να μην υπάρχουν παρεμηνίες σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα και θα δώσω στον κύριο Στρατάκη. Έχει δει κανείς τα κρούσματα παγκοσμίως? Έχει δει κανείς τα κρούσματα στην Ευρώπη? Η Ελλάδα ήταν και εξακολουθεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι επιτυχημένη στη διαχείριση του κορονοϊού, όποιο μέτρο σύγκρισης και αν πάρει κανείς. Να σας πω τα κρούσματα εχθές: 3.568 στη Γαλλία, 751 στη Σουηδία, 1.390 στη Γερμανία, 512 στην Ολλανδία. Επομένως, δεν έχουμε τον ίδιο πληθυσμό όμως. Δεν έχουμε τον ίδιο πληθυσμό. Είναι μια αναζωπήρωση των κρουσμάτων παντού. Και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα επέδειξε υψηλή κινητικότητα ανοίγοντας τον τουρισμό της, δεν είχε την έξαρση που υπήρξε σε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα, για να μην πω για το Ισραήλ που άκουσα να συζητάτε πριν. Επομένως, σίγουρα να κρατήσουμε ότι εξακολουθεί η Ελλάδα να είναι μέσα σε επιτυχημένες χώρες στη διαχείριση του κορονοϊού. Τότε γιατί, κύριε εκπρόσωπε, εκρίθη σκόπιμο στη διάρκεια, στο πλαίσιο του ρασχηματισμού που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, να τροποποιηθούν αρμοδιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας? Αφού πηγαίναμε καλά, γιατί χρειάζονταν να αλλάξουν οι αρμοδιότητες, να τροποποιηθούν έστω? Μα υπήρξε μία ενίσχυση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με τη θέσπιση ακόμα μία θέση υφυπουργού. Η κυρία Ράπτη έχει τις αρμοδιότητες του υφυπουργού για τα θέματα ψυχικής υγείας και έγινε ένα κατανομή μεταξύ των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο. Πάντα την εποπτεία την έχει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη συμβολή στην επιτυχία αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως είπα και πριν. Και όλες οι αρμοδιότητες που έχει ο άλλος υπουργός, ο κ. Κοντοζαμάνης, είναι συντρέχουσες με τον Υπουργό. Δεν μιλάμε για αναπληρωτή υπουργό που έχει αρμοδιότητες από τον Πρωθυπουργό. Είναι συντρέχουσες με τον Υπουργό Υγείας. Αυτά είναι απλά πράγματα στα θέματα του διοικητικού δικαίου. Επομένως, μην ψάχνει κανείς να βρει ζητήματα που έχουν να κάνουν με υποτιθέμενο κούρμα αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Υγείας, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπουργέ, υπάρχει. Τώρα, για το θέμα των αντιφατικών, όπως άκουσα πριν τον κύριο Σταντάκη, ναι. Λέει ενδεχομένως μηνυμάτων, δεν υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα. Υπάρχει μία πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία όλοι πρέπει να ανταποκριθούμε. Κάνουμε ένα βήμα, βλέπουμε πώς λειτουργεί και το αναπροσαρμόζουμε. Όσον αφορά την πληρότητα των πλοίων, το κρίσιμο ζήτημα είναι η τήρηση της μάσκας, όχι μόνο στους εσωτερικούς χώρους, αλλά και στους εξωτερικούς. Η πληρότητα μεταξύ 65 και 80%, και παραλαμβάνω εδώ για όσους δεν το θυμούνται, ότι η πληρότητα 80% ή 85% στα πλοία έχει να κάνει με τα εκείνα τα πλοία που μπορούν να το αντιποκριθούν σε αυτό το πλαίσιο, με πολύ προηγμένα συστήματα εξαερισμού. Δεν είναι για όλα τα πλοία. Επομένως, αυτές οι διαφορές στις πληρότητες δεν είναι οι καθοριστικές, αλλά καθοριστικό είναι να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας που υποδεικνύουν. Υπάρχει πιθανότητα περιορισμού στις μετακινήσεις μεταξύ περιφερειών, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, δεν έχει εξεταστεί αυτό από τους ειδικούς. Μιλάτε για το ενδεχόμενο επαναφοράς διαπεριφερειακής απαγόρευσης που ίσχυε, για παράδειγμα, μέχρι 4 ή μέχρι 18 Μαΐου. Δεν έχει εξεταστεί κάτι τέτοιο από τους ειδικούς. Εμείς περιμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών για ποια ενδεχόμενα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν επιπλέον αυτών που έχουν ήδη ληφθεί και περιμένουμε τις εισηγήσεις τους. Στα αν σχολεία, είναι αυτό ένα μέτρο που θα προτείνει, πάμε λίγο στα σχολεία. Αλλά δεν έχει τεθεί τέτοιο. Α, μπορεί να εξεταστεί αν τεθεί από τους ειδικούς το συγκεκριμένο. Δεν έχει τεθεί όμως αυτή τη στιγμή τέτοιο ζήτημα. Πάμε λίγο στα σχολεία. Είπατε εχθές σε τηλεοπτική συνέντευξη 7 Σεπτεμβρίου ότι είναι η ημερομηνία
που θα ανοίξουν τα σχολεία. Εκτός απροόπτου, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, με τα κρούσματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που φαίνεται να κινείται η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα, η απόφαση είναι να ανοίξουμε 7 Σεπτεμβρίου. Αν μου πει κανείς ότι θα υπάρχει μια τρομερή έξαρση των κρουσμάτων στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε κανείς να το δει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είμαστε εκεί. Τα μέτρα που έχουμε πάρει φαίνεται να παγιώνουν την κατάσταση σε αυτό το επίπεδο των κρουσμάτων. Θα παρακολουθούμε και τις επόμενες εβδομάδες πώς πάνε τα πράγματα. Αλλά η απόφαση είναι να ανοίξουμε 7 Σεπτεμβρίου τα σχολεία. Με ποια δεδομένα όμως, κύριε εκπρόσωπε, δηλαδή μάσκα όλα τα παιδιά, ενώ αυτά που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν από 10 ετών και πάνω? Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις εδώ. Το ένα είναι αν χρειάζεται να πάμε στο καθεστώς που ίσχυε όταν ήμασταν στο κλείσιμο των σχολείων, δηλαδή στην εκπεριτροπής λειτουργία, ή αν πρέπει να πάμε σε μια καθολική λειτουργία με χρήση πρόσθετων μέτρων. Στη δεύτερη περίπτωση, η χρήση μάσκας είναι πολύ πιθανή. Είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί ήδη σε πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη για παιδιά από 10 ετών και πάνω. Εδώ είναι θέμα τι θα εισηγηθούν οι ειδικοί τις επόμενες εβδομάδες και θα το ακολουθήσουμε. Κύριε Εκπρόσωπε, εάν κάνουμε τεστ σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν από νησιά, κάνουμε τεστ σε εργαζόμενους που ετοιμάζονται να πάνε στη δουλειά τους να επιστρέψουν. Στο σχολείο για τους μαθητές που θα επιστρέφουν, δεν θα ήταν λογικό να κάνουμε και εκεί ενδεχομένως τεστ? Δεν πρέπει να αγνοεί κανείς ότι υπάρχει ένα όριο στον αριθμό των τεστ που μπορεί να κάνει κανείς και δεν πρέπει να τα σπαταλά. Πρέπει να τα κάνει στοχευμένα εκεί που υπάρχουν εστίες κινδύνου. Και ένας λόγος για τον οποίο βλέπουμε αυξημένα κρούσματα θετικά το τελευταίο διάστημα είναι γιατί όντως κάνουμε στοχευμένους ελέγχους εκεί που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος και γι' αυτό και ανακαλύπτονται περισσότερα κρούσματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε όμως αδιακρίτως τεστ στα παιδιά. Άλλο πράγμα το εκπαιδευτικό προσωπικό, άλλο πράγμα το ιατρικό προσωπικό, άλλο πράγμα ο επαγγελματίας που είναι στην πρώτη γραμμή, όπως για παράδειγμα στα σώματα ασφαλείας. Για τα σχολεία θέλω άλλο ζήτημα αυτό. Για τα σχολεία θέλω να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, σε δεύτερη μοίρα περνάει το γεγονός ότι εσείς ανακοινώσατε το άνοιγμα των σχολείων και όχι το αρμόδιο Υπουργείο. Και ποσός και μας ενδιαφέρει αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Υπουργείου και της κεντρικής κυβέρνησης όπως υπάρχει έχει διαφωνία. Γραφτεί. Δηλαδή... Όχι φυσικά και αυτό είναι καινοφανές, κύριε Στρατάκη. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει. Σας λέω, αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, εγώ απορώ με το εξής, ότι ανακοινώσατε ενώ εξελίσσεται το φαινόμενο το άνοιγμα των σχολείων στις 7 του Σεπτέμβρη και δεν συνοδεύτηκε αυτή η εξαγγελία με παράλληλα μέτρα. Δηλαδή, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, απέναντίας αυξήθηκε στα 25 παιδιά. Δεν είδαμε αύξηση του προσωπικού που θα ανέμενε κανείς για να καλυφθούν ακριβώς αυτές οι ανάγκες και δεν είδαμε και ταυτόχρονα να υπάρχει μέρημνα στην περίπτωση που αναγκαστούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως, υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και μέτρα υγειονομικού χαρακτήρα, όπως μάσκες στα παιδιά, μάσκες στο προσωπικό, απολυμαντικά και αύξηση του κονδυλίου γενικότερα. Πάμε για την παιδεία. Πάμε στην απάντηση, Γιάννη μου, να μας απαντήσει. Όλα αυτά είναι ζητήματα για τα οποία θα ενημερωθεί και ο κάθε γονιός και ο μαθητής και όλοι μας από το αρμόδιο Υπουργείο, όταν φτάσουμε σε ανακοινώσεις. Επαναλαμβάνω ότι έχει τεθεί στην Επιτροπή να αποφασίσει ή να προτείνει και να εισηγηθεί ποια μέτρα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν ώστε να έχουμε ομαλή λειτουργία των σχολείων. Πότε θα έχετε απάντηση από την Επιτροπή? Δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση. Θα είμαστε όμως σχετικά σύντομα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα πριν φτάσουμε στην ημερομηνία έναρξης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πρέπει λόγω του κορονοϊού να έχουμε μεγαλύτερο άνοιγμα στο ψαλίδα των ανισοτήτων. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο στοιχείο που θα βαρύνει την απόφαση της κυβέρνησης για τη λειτουργία των σχολείων. Εγώ καταλαβαίνω ότι το σενάριο καθολικής λειτουργίας είναι ισχυρό αυτή τη στιγμή, με χρήση μάσκας. Και από ό,τι φαίνεται και το κυρίαρχο σενάριο αυτή τη στιγμή. Αλλά θα περιμένουμε βέβαια, όπως καταλαβαίνω, την εισήγηση των ειδικών. Πάμε στα ελληνοτουρκικά για να κλείσουμε. Να αλλάξουμε γήπεδο γρήγορα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα μία ερμηνεία, κύριε εκπρόσωπε, για το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής, όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργεί η τουρκική προκλητικότητα, επιθετικότητα κλπ., πήγε πίσω. Πήγε δηλαδή τέλη Σεπτέμβρη, ενώ ήταν να γίνει, εμείς περιμέναμε να γίνει τώρα, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Δεν νομίζω. Αν θυμάστε, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε διαζώσεις, είχε γίνει πρόταση από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, για να γίνει έκτακτο συμβούλιο για τα ζητήματα αυτά και είχε προσδιοριστεί για το Σεπτέμβριο τότε, απλώς δεν είχε επιβεβαιωθεί. Αυτό που έγινε χθες είναι ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσε
ότι θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου. Άρα δεν έχουμε τώρα κάποια αναγωγή. Ας μιλήσουμε όμως, επειδή είστε και καθήλυνα αρμόδιος και με δημοσιογραφικό τρόπο. Υπήρχαν δημοσιογραφικές πληροφορίες, πολύ καλά το ξέρετε, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το συζητούσαμε και με κυβερνητικά στελέχη, εμείς διαρκώς τα τελευταία 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, ότι πάμε για συζήτηση στο Γκίμνιχ που ήταν 27-28 Αυγούστου και εκεί θα μπουν στο τραπέζι όλα και θα γινόταν μια εφόλυνση ύλης καταρχήν διαβούλευση των Ευρωπαίων ανοιχτά. Μα 27-28 για να δούμε αν θα βάλουμε πακέτο μέτρων, ένα πακέτο κυρώσεων. 27-28 Αυγούστου είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών. Yeah. Εδώ μιλάμε σωστά. Για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι άλλο πράγμα και επαναλαμβάνω ότι αν ανατρέξετε θα δείτε την πρόταση του κ. Αναστασιάδη και η αρχική ημερομηνία που είχε τοποθετηθεί ήταν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, από τη στάση των Ευρωπαίων είστε ικανοποιημένος. Αλλά δεν είναι θέμα του επίγοντος. Επ' αυτού, εμείς 27-28 θα περιμένουμε πάντως πρόταση ολοκληρωμένη για πακέτο κυρώσεων. Απλώς δεν σας ακούω γιατί μιλάτε ταυτόχρονα. Εμείς πάντως... Δεν είναι θέμα της ημερομηνίας. Είναι σωστό. Θέμα της προκλητικότητας. Ωραία, να ρωτήσω διαφορετικά. Πρέπει να φύγει. Και όταν τα μηνύματα πηγαίνουν σωστά, η προκλητικότητα φεύγει. Όταν τα μηνύματα είναι διαφορούμενα, η προκλητικότητα αναθερμανώνεται. Πότε να περιμένουμε νεότερα για πακέτο κυρώσεων στην Τουρκία? Θα γίνει τέτοια κουβέντα στην Ευρώπη ή όχι τώρα? Θα γίνει μια πρώτη κουβέντα στις 27-28 σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε επίπεδο Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Θυμίζω ότι ο κύριος Μπορέλα έχει αναλάβει την ευθύνη και με πρόσφατο tweet το επιβεβαίωσε να παρουσιάσει ένα πρώτο κατάλογο μέτρων. Θα αξιοποιήσετε το ζήτημα της Λευκορωσίας, επειδή είμαστε εδώ. Θα το αξιοποιήσετε καθόλου? Δηλαδή η χώρα μας θα μπει σε μια διαδικασία ότι δεν μπορούμε να είμαστε αλληλέγγυοι στη Λευκορωσία? Άλλο, τι το έκανε? Να ρωτήσω κάτι για τη Γερμανία. Αν αξιοποιείτε πολύ χρόνο. Απάντησες εσύ για το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Με δεδομένο, παρακολουθώ το ρεπορτάζ. Μα δεν είναι θέμα ρεπορτάζ, είναι θέμα κυβερνητικής στάσης. Με δεδομένο ότι η Γερμανία σαφώς προσδιορίζει ετεροβαρό στα σφαίροντά τη υπέρ τη Τουρκία. Αφενός μπλόκαρε την ελληνική πρόταση. Αφετέρου μεταθέτει συνέχεια την επιβολή κυρώσεων. Πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η Γερμανία ως μεσολαβητής για τα ελληνοτουρκικά? Δεν θέλω να κάνω ισχυρισμούς ή να ερμηνεύσω τις προθέσεις άλλων χωρών. Αν θεωρεί η γερμανική προεδρία ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχει την σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας για την αποκλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, τότε είναι ένα θέμα που πρέπει να το σταθμίσει η ίδια η Γερμανία. Εμείς τι έχουμε δει? Έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι δεν είναι αξιόπιστη σε αυτά τα οποία λέει η Τουρκία πολλές φορές. Δηλαδή, όταν λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε μία συζήτηση για τις διερευνητικές επαφές, που είναι το μόνο πλαίσιο συζήτησης για τη μόνη διαφορά που έχουμε, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, και μετά να βλέπουμε παράνομες ναύτεξ, οι οποίες να έρχονται και να πηγαίνουν μία στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και μία στην περιοχή της Κυπριακής, βλέπουμε ότι δεν είναι αξιόπιστα αυτά τα λόγια. Τώρα από εκεί πέρα, ας σταθμίσουν οι γερμανικές αρχές αυτό το ζήτημα και ας κινηθούν ανάλογα. Εμείς τι θα κάνουμε σε όλα τα φόρα, για να απαντήσω και στον κύριο Στατάκη? Θα προωθούμε τα εθνικά μας συμφέροντα και θα προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στις 25 Αυγούστου κυρώνεται η συμφωνία με την Αίγυπτο, κύριε εκπρόσωπε. Πρόθεσή μας είναι μόλις ανοίξει η Βουλή. Από εκεί πέρα, θέμα της διάσκεψης του Προέδρου της Βουλής να ορίσει ημερομηνίες. Και μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Να κάνω και εγώ μία μικρή ερώτηση. Για τα οικονομικά δεδομένα, ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Σε μια συνέντευξη, τέλος πάντων, ενώ στη ΔΕΘ, η οποία δεν θα γίνει επί της ουσίας, νέο πακέτο μέτρο φοροελαφρύνσεων. Η πρόθεση του Πρωθυπουργού από πέρυσι, που είχε πάει ως πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ήταν κάθε χρόνο να κάνει ένα απολογισμό του προηγούμενου 12 μήνου, το τι έκανε σε σχέση με αυτά που είχε υποσχεθεί, και να προχωρά και να διαθέτει την ατζέντα, την οικονομική, για το επόμενο έτος. Αυτό θα κάνει και φέτος, αξιοποιώντας γενικά το φόρουμ της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα το κάνει προκειμένου να δώσει ορατότητα σε όλους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην οικονομία, να ξέρουν τι τους περιμένει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, φυσικά και είναι ένα πακέτο μειώσεων φόρων και εισφορών, γιατί είναι μέσα στο κεντρικό δικό μας προεκλογικό πρόγραμμα και είναι κάτι το οποίο μάλλον θα πρέπει να επιταχυνθεί και όχι να καθυστερήσει σε αυτή τη συγκυρία. Άρα θα ανακοινωθεί αυτό. Θα ανακοινωθεί λοιπόν ένα πακέτο μέτρων φοροελαφρύνσεων 1,5 δις περίπου. Αυτό το ξέρει το οικονομικό επιτελείο, πόσο αντέχει η οικονομία και με ποιο ρυθμό θα πάει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν έχεις μια φορολογική βάση η οποία θα συρρυκνωθεί επειδή υπήρχε φέτος η πανδημία του κορονοϊού, μάλλον συμφέρει να κάνεις κάτι μεγαλύτερο τώρα, που ούτως ή άλλως τα έσοδά σου θα ήταν μικρά, ώστε η απώλειά σου να είναι μικρή και να είσαι έτοιμος για την επόμενη χρονιά. Το Ούρου Ρέις, για να τελειώσουμε. Yeah.
Μπορείτε να μου δώσετε και μια απάντηση με ένα ναι ή ένα όχι. Παραβίασε τελικά κυριαρχικά μας δικαιώματα όλες αυτές τις μέρες? Ναι ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα ζήτημα εδώ της τουρκικής προκλητικότητας που το έχουμε καταδικάσει πολλές φορές. Είναι μόνο προκλητικότητα? Δεν είναι μόνο ότι έπλεε το τουρκικό ερευνητικό. Είναι το γεγονός ότι συνοδευόταν από ένα στολίσκο. Έρευνες πάντως δεν έκανε. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, κυρώσεις πάντως. Η καθημερινή βεβαίως άλλα έγραψε. Η καθημερινή άλλα έγραψε. Υπουργέ, κυρώσεις πάντως. Κυρώσεις πότε να περιμένουμε? Τέλος Σεπτεμβρίου, λογικά, πιστεύετε εσείς? Αυτή είναι η εικόνα που έχετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Και από εκεί και μετά, αν δεν σταματήσει, φυσικά υποδίκηρωση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Πέτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Αντένα και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα